Από την τελευταία σου εμφάνιση μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Έχουμε πολιτικούς γάμους, πολιτικά διαζύγια, κόσμος πήγε και ήρθε. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τι βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε, εξελίσσεται αυτό. Ναι, δεν είναι ότι τελείωσε δηλαδή. Αυτά που έλεγες τότε εξακολουθούν να ισχύουν ή έχουν αλλάξει και στο μυαλό σου για άλλα πράγματα που περίμενες, άλλα είδες, προβληματίζεις κι εσύ. Δεν πας να υπολογίσεις τι λες. Βλέπεις, καταγράφεις αυτό το οποίο συμβαίνει. Τη στιγμή που συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή βγάζει αυτό, κρακ, είμαστε εδώ. Εδώ βλέπουμε αυτή την κοπέλα, βλέπουμε εδώ, βλέπουμε όλα και. Σε μία ώρα θα έχουν φύγει αυτοί, θα βρεθείς άλλους εδώ. Το να μπορείς να καταγράψεις σωστά αυτά που βλέπεις, δεν σημαίνει ότι επειδή πριν 2 ώρες ήμασταν έτσι, πρέπει και μετά από 2 ώρες να είμαστε έτσι, ή πρέπει εγώ να κάνω ότι παρότι. Δεν είμαστε ηθοποιοί που έχει φύγει ο ρόλος απέναντι και εγώ πριν από τα λόγια μου. Εάν είναι απέναντι αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι, θα πεις αυτά τα λόγια. Αν η κατάσταση είναι άλλη, θα πεις τα άλλα λόγια. Σίγουρα ξέρω να βλέπω. Εννοώ την ώρα που συμβαίνει κάτι. Μπορεί να πεις ότι η κρίση σου δεν είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική, δεν είναι πώς τα λένε αυτά που γίνονται στις συζητήσεις, αλλά η σάτυρα θα επιμένω ότι είναι υποκειμενική. Θα επιμένω ότι η σάτυρα είναι ένα πουλί που πετάει ελεύθερο και μπορεί ο καθένας να το πυροβολήσει, μπορεί και να το σκοτώσει, μπορεί και να πέσει κάτω. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να κάνεις κόντο στο πέταγμα των φτερών. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι κάθε φορά τι θα πεις, γιατί αυτό δεν κάνει έτσι, αυτό κάνει έτσι, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και εγώ δεν δουλεύω με κοντρόλ στο αυτοί όπως εσείς που δουλεύετε, που το ξέρω τι σημαίνει, το ξέρω, δεν το έχω φορέσει. Και εύχομαι, πραγματικά μου πει τι εύχομαι στη ζωή μου, είναι να μην με αναγκάσει κάτι να υπάρχει ένα κοντρόλ στο αυτοί μου να μιλάει. Ναι. Εγώ μπορώ να τρελαθώ να μου δεν να πάρει τον σου παγορεύει και το τι λες το κοντρόλ. Έχω δει και να υπαγορεύει. Δεν είναι το σύνηθε. Είχα να παίξει, θυμάμαι. Με τώρα, δεν είναι το σύνηθε αυτό, πάντως. Δεν είπα ότι είναι το σύνηθε, αλλά ξέρεις, μια άλλη σκέψη μέσα σου, στο αυτί σου, είναι μια άλλη σκέψη. Για μένα δηλαδή. Εμένα μου ζητάνε για λόγου τεχνικού να φοράω. Αυτό είναι το κύριο. Το κύριο θέμα είναι αυτό. Πρέπει να φύγει, πρέπει να κάνει από εδώ, δεν φαίνεσαι στην κάμερα κτλ. Αυτό όλο παίζει. Δεν μπορώ να το βάλω το αυτί. Γιατί αν μου πει μια άλλη φωνή μέσα μου, την ώρα που μιλάει. Νομίζω ότι χάνω κάτι από την αυθεντικότητα. Από την επαφή που έχεις με τον κόσμο. Ναι. Έχεις μετανιώσει για κάποια πράγματα που έλεγες πριν από 2 χρόνια. Όχι, είτε υπέρ είτε κατά κάποιον ανθρώπων. Όχι. Δεν θα πω τη λέξη αυτή. Όχι για κανέναν λόγο ότι έχω πρόβλημα να πω συγγνώμη. Γιατί τη πιο ωραία λέξη μετά το ευχαριστώ είναι η λέξη συγγνώμη. 2 είναι οι λέξεις. Οι σημαντικές που μαθαίνεις από το σπίτι σου. Το ευχαριστώ και το συγγνώμη. Αλλά το να λες ότι μετανοώ ή τη βλέπω έτσι, τη βλέπω. Βλέπεις ότι. Ότι ήμουν υπερβολικός. Όχι. Λέω ότι άμα πάρεις όλη την ελληνική ιστορία, θα δεις ότι οι άνθρωποι μετακινήθηκαν σε απόψεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτοί δεν μετάνιωναν πριν. Βλέπανε. Υπάρχει μια άλλη λογική. Βλέπεις μια άλλη κατάσταση μπροστά σου. Βλέπεις μια άλλη προοπτική. Βλέπεις κάτι άλλο μπροστά σου. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετανιώνεις για το προηγούμενο. Δηλαδή. Δεν μετανιώνεις. Βλέπεις, γνωρίζεις τι είναι αυτό που έρχεται, γνωρίζεις τι είναι αυτό που θα είναι μπροστά σου και γνωρίζεις αν αυτό σου αρέσει ή όχι. Οι αντιλήψεις μου, οι απόψεις μου, οι θέσεις μου ήταν εκεί. Όμως, όλες μου οι απόψεις, αν τις πάρεις από την αρχή μέχρι το τέλος, κινούνται σε ένα πλαίσιο. Και αυτό είναι προοδευτικό πλαίσιο. Δεν θα με δεις στην ακροδεξιά. Δεν θα με δεις να υπερασπίζουμε τον ναζισμό. Δεν θα υπερασπίζουμε τον φασισμό. Ακόμα και αν όλη η Ευρώπη γίνει ακροδεξιά και μείνουμε 55, θα είσαι απέναντι. Στο λέω από τώρα, θα είμαι στου 55. Κατηγορήθηκες όμως και στο παρελθόν ότι. Κατηγορήθηκα από ποιους, δηλαδή, ποια είναι η κατηγορία. Όχι, όχι, κατηγορήθηκες με την έννοια. Κακές λέξεις λες. Υπήρχε σχόλιο. Δημοσιογραφικές. Δημοσιογραφικά. Ναι. Ότι είχες ασκήσει έντονη κριτική σε πρόσωπα. Ενώ άλλα πρόσωπα τα είχες στο απειρόβλητο ή στο σύστημα πιο ήπιος. Ναι, είναι. Αυτό μήπως τότε. Για εκείνη τη στιγμή ίσχυε. Συγγνώμη, δεν το λέω κακά. Είναι λάθος λέξεις για ένα που κάνει σάτρα. Για ένα που κάνει δημοσιογραφία, αυτό που λες είναι μια σωστή ερώτηση. Εγώ κάνω σάτρα. Όποιος δεν ξέρει τους κανόνες της σάτρας, και δεν το λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις, αλλά εγώ για να κάνω τη σάτρα σημαίνει ότι έχω μελετήσει τον Αριστοφάνη, ξέρω τι είναι, το κάνω χρόνια. Η σάτρα δεν μπαίνει τα πρόσωπα και κανονίζει κατά πώς. Να το θέσουμε ανάποδα. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι θεωρούν τον εαυτό τους αυθεντίες. Και λένε ότι εμείς είμαστε και αφού εμείς λέμε ότι αυτός είναι έτσι, πρέπει και εσύ να έχεις την ίδια ζυγαριά.
θεωρούν ότι η δημοσιογραφική ζυγαριά είναι η ζυγαριά του κόσμου. Εγώ τη ζυγαριά τη δημοσιογραφική την πετάω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ στη σάτυρα με ενδιαφέρει αυτός ο οποίος είναι αντικείμενο σάτυρας. Και αυτός μπορεί να είναι τρία πρόσωπα, μπορεί να είναι πέντε, μπορεί να είναι έξι. Και οι άλλοι 106 να μην σημαίνουν κάτι. Γιατί εγώ ξέρω ότι με αυτόν μπορώ και να περάσω αυτό που θέλει να πει και αυτό που εκπροσωπεί και παράλληλα ξέρω ότι έχει και τα χαρακτηριστικά για να είσαι μαζί του. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή μπορείς να βλέπεις ότι μα αυτός κάνει αυτή την πράξη, αλλά αυτό να τον παίξει στην τηλεόραση, δεν γελάει ο κόσμος. Ναι, εγώ θέλω να το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπορεί να περάσω την άποψη, να πω τη γνώμη, αλλά δεν θα διαλέξω τους ίδιους. Εγώ θεωρώ ότι επειδή περάσαμε σε μία δημοσιογραφοκρατορία, που εγώ είμαι αντίθετος, εδώ είμαστε, δεν συζητάμε. Ναι, ναι, συζητάμε. Εσύ να διαφωνείς. Διαφώνησε. Πες μου την άποψή σου. Εδώ είμαι. Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν είναι όλος μου το εγώ ρωτάω. Όχι. Η άποψή μου εμένα είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφοκρατορία. Σ' ακούω όπως βλέπεις. Υπάρχει πολιτικό. Και αυτό πρέπει να σημαίνει στη δημοκρατία. Ναι, τότε το πολιτικό προσωπικό είναι από πάνω. Πώς το εξηγεί. Δεν μπορεί να φταίνει για όλα οι δημοσιογράφοι στη χώρα. Όχι, άλλο λόγο. Δεν γίνεται. Πώς γίνεται όμως και όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν την ίδια άποψη. Αυτό μπορεί να το εξηγήσει. Ούτε αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. 15 Εγώ σου λέω ότι αν πας στα κανάλια και πας σε ένα τηλεκοντρόλ, μπορείς να συνεχίσεις από τον επόμενο δημοσιογράφο, είναι οι ίδιες φράσεις. Δεν είναι. Τι λες. Διαφορετικά κανάλια, διαφορετικοί δημοσιογράφοι. Θα παρακολουθούμε. Και εγώ, εγώ που τα βλέπω μαζεμένα, εγώ που τα βλέπω μαζεμένα και λέω τι είπαν εδώ, μάλιστα. Ωραία, τα ίδια λένε κι αλλού. Είμαι σίγουρος. Δηλαδή, να εξαιρέσω δύο, να εξαιρέσω τρεις. Δεν θέλω να πω τα ονόματα. Δεν θα πούμε ονόματα. Έχω και τα ονόματα, αλλά έχω να σου εξαιρέσω τρεις. Και εγώ έχω και τα ονόματα. Να σε ξέρεις. Δεν είμαστε σε μια λογική στη δημοσιογραφία. Όλοι τα λέμε τα ίδια πράγματα. Ωραία. Εγώ λέω και ότι λέτε τα ίδια. Εμπιστεύσουμε. Ναι, εγώ. Όχι, δεν εμπιστεύομαι. Λέω ότι η γνώμη μου λέει στη γνώμη.